Ολυμπιακός με τη Λεβαδιά. Και ο Ολυμπιακός δεν πατάει πολύ καλά. Αλλά το μεγάλο του μειονέκτημα που είναι όταν ανέβει ψηλά με την ομάδα την οποία την έχει στην κατοχή, οι περισσότερες ομάδες τον παίζουν στην κόντρα και τους πάνε από τα center back με μεγάλες μπαλιές πίσω από την πλάτη. Το κάνανε και ο ΠΑΟΚ, το έκανε και η τελευταία ομάδα η Ευρωπαϊκή στο 1-1, οι Old Boys. Γενικά προσπαθούν οι ομάδες να το παίξουν έτσι σχέδιο και πριν το Ολυμπιακός τρώει γκολ, είτε σώρεται από τους εφόπτες, είτε είναι άστοχοι αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν την τελευταία πάσα, όπως έκανε με την Κέρκυρα σε μια φάση στο δεύτερο μήνο, δεν θυμάμαι ποιος περιφέρασε το ρέδα ποτέ κάτι έτσι. Επειδή όμως ο Λεβαδιακός επάνω στο πλεονέκτημα, μάλλον επάνω στο μειονέκτημα του Ολυμπιακού που είναι τα center back όταν ανέβουν ψηλά και γενικότερα η τετράδα της άμυνας όταν ανέβει ψηλά, έχει πολύ αργούς παίκτες μπροστά με αρχηγό των αργών τον Μάντριο, βλέπω ότι δεν μπορεί να απειληθεί ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να απειληθεί στην κόντρα επίθεση και δύσκολα θα βγάλει κόντρα η Λεβαδιά. 4-6 γκολ, πιστεύω μια εύκολη νίκη του Ολυμπιακού και θα παίξει και καλή μπάλα πιστεύω, παρουσιάζοντας κάποιο θέαμα, ιδιαίτερα αν παίξει και ο Τσόρι, ο οποίος είναι καυλωμένος κτλ. Ανέβουν λίγο και πλαϊνοί και η Ντέγια που είναι σε καλή κατάσταση, πιστεύω θα γίνει καλή, θα είναι καλό απόγευμα για τον Ολυμπιακό αυτό και θα είναι καλό απόγευμα πιστεύω γιατί πάνω στο μειονέκτημά του Ολυμπιακός ο αντίπαλος δεν έχει αντίδοτο. Εκεί που είναι κακός ο Ολυμπιακός αμυντικά είναι στο ίδιο κομμάτι, στην αργότητα κακός και ο Λεβαδιακός μπροστά. Εύκολη νίκη του Ολυμπιακού.